9 μήνες μετά το θάνατο της κόρης της, μια τραγική μητέρα από τα Τρίκαλα ζητά να τιμωρηθούν όσοι έφταξαν για να προσέξουν και τα άλλα παιδιά, όπως λέει αποκλειστικά στο Star. Το κοριτσάκι της ήταν μαθήτρια λυκείου και πέθανε στο νοσοκομείο της πόλης. Είναι απλά μια ίωση, της έλεγαν οι γιατροί. Φεβρουάριος 2019, η 17χρονη Ευαγγελία βγάζει σέλφι μέσα από το νοσοκομείο των Τρικάλων, όπου νοσηλεύεται, γράφοντας «Χάλια είμαι». Το προσωπάκι της πρίζεται και πονάει. Λίγα 24 ώρα μετά αφήνει την τελευταία της πνοή. Μου λέω «Μάμα, βάλτε τα ξύλου μου», λέει. «Δεν είναι τίποτα, Βαγγελίτα μου», λέω «Ότι περάσει, είναι από την ιούς». «Ιούς μου», λέγαν «Ιούς», έλεγε. «Ένα τελευταίο που έχω». Ποτέ μη θα πάει να έχει λογολογική μου, έλεγε τη μαμά, πονάω, δεξάω, πονάω, αυτό το θυμάμαι, λέει. Ήταν ένα παιδί δυνατό που αρρώστανε σπάνια, αθλητικός τύπος, μας λέει η μητέρα της άτυχης μαθήτριας. Ανέβασε υψηλό πυρετό και πήγε στο νοσοκομείο. Για πλήρη αδιαφορία κάνει λόγο η τραγική μητέρα. Δεν της δίναμε τίποτα. Όχι, είχε πέσει ο πυρετός και περιμέναν και αυτοί με τη σειρά τους να μας βγάλουν, αλλά ήταν πολύ χαμηλά τα λεφτά η ημοσφαίρια. Μα και τους έλεγα, μα τα λεφτά είναι χαμηλά, είναι από την ύλη, μην ανησυχείτε. Με τη βοήθεια ιατρών πραγματογνωμόνων είδαμε ότι υπάρχουν 3-4 μέρες που δεν υπάρχει καμία εικόνα για τις κλινικές ενδείξεις του ασθενούς και για την πορεία της νόσου. Μετά λοιπόν από 7 μέρες νοσηλείας, το κορίτσι τελικά απεβίωσε χωρίς να έχουμε πλήρη εικόνα για τα αίτια του θανάτου. Λίγο πριν φύγει από τη ζωή, η 17χρονη παραπονέθηκε στη μητέρα της ότι πονάει η καρδιά της. Μεταφέρθηκε σπευσμένα στην καρδιολογική κλινική. Εκεί οι γιατροί προσπάθησαν, αλλά μάταια. Πήγε πάρα πολύ αργά. Στην παθολογική δεν κάνανε τίποτα. Δεν είναι ότι θέλουν να τιμωρηθούν, απλώς θέλουν να προσέξουν και τα άλλα παιδιά και τους άλλους ανθρώπους. Επικοινωνήσαμε με το νοσοκομείο προκειμένου να μάθουμε και τη δική τους εκδοχή, αλλά απάντηση δεν πήραμε. Μέσα στις επόμενες ημέρες, ο δικηγόρος της οικογένειας αναμένεται να καταθέσει αγωγή κατά παντός υπευθύνου προς το νοσοκομείο των Τρικάλων.